Καλησπέρα από το ΜΑΔ και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα refurbished. Τι είναι λοιπόν τα refurbished? Τα refurbished λοιπόν είναι μηχανήματα άψογης κατάστασης, τουλάχιστον αυτά που προμηθεύουμε εμείς τους πελάτες μας και με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, τα οποία συνοδεύονται από 2 χρόνια εγγύηση, τα οποία ας πούμε ότι είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα. Και ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για το Dell 7040 SFF. Τι είναι η λέξη SFF καταρχάς? SFF, μια και με ρωτάνε αρκετοί πελάτες, σημαίνει Small Form Factor. Το μέγεθός του είναι αυτό. Η εξωτερική του εμφάνιση είναι άψογη, όπως και η εσωτερική του φυσικά, θα το δούμε μετά για την εσωτερική του εμφάνιση, και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από έναν καινούριο υπολογιστή όσον αφορά δουλειά γραφείου, και δεν θα έλεγα ναι στο gaming, αν και με τα χαρακτηριστικά αυτά και βάζοντας μια καρτούλα πάνω γραφικών low profile, κάτι μπορεί να κάνεις, αλλά τέλος πάντων θα το πούμε αργότερα. Το συγκεκριμένο λοιπόν το τελάκι, το οποίο έχει σε φανταστική τιμή, μάλλον να τα πάρουμε διαφορετικά. Πάμε λίγο απ' έξω. Το τελάκι λοιπόν αυτό, όπως στην πίσω πλευρά έχει 4 USB 3, 2 USB 2, το Ethernet, το ρητήρα και το Ethernet, το Ethernet, μία σερική εντάξει, αδιάφορους περισσότερους, 2 display port και μία HDMI πόρτα, φύρα. Εδώ είναι για το ρεύμα, ok. Αυτό το κουμπάκι είναι για τεστ, γιατί με ρωτήσανε, αλλά τέλος πάντων. Και μπροστά έχουμε 2 USB 2 και 2 USB, 2 USB 3 και 2 USB 2. Τώρα, το συγκεκριμένο έρχεται με επεξεργαστή Y5 6ης γενιάς. Άσχετα με το τι είδατε στο αυτοκόλλητο που λέει Y7, είναι με Y5 6ης γενιάς. Πάμε να δούμε λίγο το εσωτερικό του. 4 σλότια μνήμες, η συγκεκριμένη είναι μια 8άρα, τη δια 4. M2 θύνα, έτσι φεύγει το πελάτη μας, με NVMe 256GB και έναν HDD 500GB αποθήκευση. Και φυσικά, αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι φερμένα για NVMe, αλλά επειδή το έχουμε κάνει σε κάποιους πελάτες μας, με μια low profile, η οποία δεν θα ζητάει επιπλέον ρεύμα, μόνο ότι βγάζει επιπλέον, μπορεί να κουμπωθεί και να κάνει ένα πολύ ελαφρύ gaming, ok, έως ένα σημείο. Ένα από τα μειονεκτήματα που βλέπω μόνο σε αυτά τα μηχανήματα είναι το τροφοδοτικό. Και αυτό το αναφέρω γιατί τα τροφοδοτικά, η Dell, δεν επιτρέπει να κουμπώσουμε ένα ATX τροφοδοτικό πάνω. Αυτά είναι non-ATX εδώ πέρα. Είναι τροφοδοτικά που φτιάχνει η Dell. Και το μόνο πρόβλημα είναι ότι σε περίπτωση που δεν δουλεύει το τροφοδοτικό, πρέπει να βρούμε το συγκεκριμένο τροφοδοτικό. Δεν κουμπώνει τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, Windows 10 και Windows 11, Office 2021 και το μηχάνημα είναι άψογο. Η τιμή του τώρα, τελική τιμή, είναι στα 270 ευρώ. Με στημένο λειτουργικό, έτοιμο για παράδοση.